Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες. Ελληνάρες οδηγεί επεισόδιο 36. Όπως είδατε και την πινακίδα στην αρχή του βίντεο, βλαχιώτη σκάλα. Πουλάκια μου, σας έλειψα. Ήδη ξεκινήσαμε, δύο παράνομα παρκαρισμένα. Έτσι τελείως, όπως να είναι. Εμείς οι βλάχοι όπως λάχοι όπως λένε. Λοιπόν, καλά, ασχολίαστος βέβαια ο δρόμος τους, ο οποίος είναι ανεκδίγητος, είναι έσχος. Αλλά σε αυτό δεν φταίνε οι κάτοικοι αυτοί καθεαυτοί, ούτε οι οδηγοί. Σε αυτό φταίει ο Δήμος. Τέλος πάντων, αυτό είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο. Είναι άλλο θέμα αυτό. Εδώ αυτό το αγροτικό, λίγο πιο μέση έτσι και αυτό, να μας πάρεις και κανένα φτερό εσύ. Μπράβο, αγόρι μου. Ελληνάρα μου, εδώ το βανάκι. Είναι εκεί πέρα μέσα, χωμένο. Σωστά παρκαρισμένο κατά με. Δεν εμποδίζει το δρόμο. Είναι κομπλέ. Είναι κομπλετάν. Τώρα παιδιά που θα μπούμε πιο μέσα, δεν γίνει, θα πεθάνε στα γέλια. Περιμένετε. Εδώ άλλος καβαλημένος πεζοδρόμιο. Ό,τι να είναι. Καβαλημένος στο πεζοδρόμιο. Ξεκινάμε. Εδώ άλλος. Έχει παρκάρει ανάποδα με αλάρμ. Σου λέει έχω βγάλει τα αλάρμ. Μην ξέροντας ότι το αλάρμ σημαίνει κίνδυνος, έτσι. Παρεμπιπτόντως εκεί πέρα πίσω υπήρχαν κάποτε κάτι πινακίδες ότι απαγορεύεται να παρκάρεις. Τώρα τις ξύλωσε ο Δήμος, μάλλον όχι γιατί την είδα κάτω. Άρα απαγορεύεται ακόμα να παρκάρεις. Λοιπόν, και ξεκινάμε. Απαγορεύεται δεξιά να παρκάρεις τους μόνους μήνες. Αυτή η ξεθοριασμένη πινακίδα, ίσα που φαίνεται. Ξεκινάμε τώρα. Αριστερά έχουν παρκάρει normal. Με το μηχανάκι, ο άνθρωπος, να είναι καλά, μου κάνει και χώρο. Άλλος έχει μισοκαβάλει πεζοδρόμιο. Τι έγινε ρε παιδιά, να μου, τι είδανε το βίντεο και στρώσανε, όχι βέβαια, εδώ άλλος. Τι να πω ρε, κοίτα εδώ τώρα, κάνουμε ειδικές διαδρόμες γιατί ο άλλος αποφάσισε να παρκάρει με τα αλάρμ όπως να είναι. Έτσι να τον περάσω, το αγροτικό, εδώ πέρα δεξιά πάλι παρκαρισμένοι, παιδιά να ξέρετε. Αχ Παναγία μου, εδώ πέρα αυτό το σπίτι, δεν καταλαβαίνει, εγώ δεν καταλαβαίνει. Τι σκέφτονται μερικοί εδώ πέρα. Λοιπόν, και συνεχίζουμε. Εδώ πέρα ο άλλος δεξιά με το ΣΕΑΤ παρκαρισμένος και ανάποδα. Και παράνομα παρκαρισμένος και ανάποδα. Δέστε τώρα, έχουν βάλει αυτές τις πινακίδες οι χριστιανοί ότι απαγορεύεται τους μόνους ή τους λίγους μήνες να παρκάρεις για να διευκολύνει την κυκλοφορία. Πως είναι λογικό. Και που τους βάλαν τις πινακίδες, βλέπετε εδώ πέρα πόσοι είναι. Πόσοι είναι τώρα παρκαρισμένοι. Πάνε, παρκάρουν έτσι, άντε. Σου λέει ποιος θα με γράψει. Ποιος θα σε γράψει, κάποια στιγμή όμως μπορεί να γίνει κανένα μπαμ. Αλλά και πάλι, όλο και κάποιος, όπως έλεγε ο Σρόιντερ στην αυτοψία, κάποιος κάπου κάποτε ξέρει κάποιον μέσα στην τροχέα που θα τους βρει στην κλίση. Κλασικοί Ελληναράδες τώρα, τι να λέμε. Κλασικοί Ελληνάρες. Συνεχίζουμε τώρα, βγούμε από το Βλαχιώτη να πάμε προς τη Σκάλα, όπου εκεί παίρνουν ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Εκεί είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Κοιτάξτε εδώ πέρα τώρα τι γίνεται, ρε παιδιά, ρε παιδιά. Μου είχε λείψει αυτό το μέρος. Θα την πω την αμαρτία μου, μου είχε λείψει μόνο και μόνο γιατί βλέπω πολλούς Ελληνάρες. Τι γίνεται ρε. Και προσπαθώ να μην βρίσω τουλάχιστον. Προσπαθώ. Εδώ στενεύει ο δρόμος, ο άλλος με τον Nissan μπροστά μου έχει πάρει θέση προσπέρασης και απαγορεύεται με διπλή διαχωριστική. Απαγορεύεται η προσπέραση. Πας και εσύ να πάρεις τη θέση να προσπεράσεις. Πού πάρε καραμίτρο. Πού πάρε καραμίτρο, ρε. Που κοίτα εδώ, άλλο στο βάθος δεν φαίνεται δυστυχώς. Ξεκίνησαν οι προσπεράσεις τώρα. Εδώ βλέπετε. Διπλή διαχωριστική κάτω και κάνει προσπέραση. Και μπαίνει και κόβει τον άλλον με το Opel. Ωραία, τι κερδίσε μια θέση. Πραγματικά, γιατί σε αυτή τη χώρα η καημένη τροχιά να μην μπορεί να εκμεταλλευτεί τέτοια βίντεο. Εδώ πέρα έλεγε ο διοικητής της τροχέας της Αττικής Οδού ότι δεν μπορεί να εκμεταλλευτεί καν τα φωτογραφικά ραντάρ και τις κάμερες. Βάση νόμου, ο νόμος μας μάρανε. Κοιτάξτε εκεί, επιμονή, κοιτάξτε το γαϊδούρι, ρε. Το γαϊδούρι, το ξεκαπίστρο, το επιμονή. Δεν επιτρέπεται η προσπέραση, ρε. Δεν επιτρέπεται.
σε κατοικημένη περιοχή, σε λογικό είναι να πηγαίνεις με 50 και 60. Ηλίθιε. Κοιτάξτε εκεί, κοιτάξτε παιδιά, κοιτάξτε εκεί. Δεν μιλάω απλά, δείτε αυτό να. Κουβέντα δεν λέω πλέον. Δείτε αυτό το μαλάκα. Στις καθέτω. Θα κρατήσω και απόσταση. Για να δούμε τι θα κάνει τώρα. Έλα. Κάντε τη μαλάκι να στραβήξω πάλι βίντεο. Έλα γόρι μου. Έλα γόρι μου, διάσημος θα γίνεις στο YouTube. Διάσημος θα γίνεις. Αριστερά το τίγκανο. Και είχε ο Ιαβέρης τους έλεγε μπαλούρδους όλους αυτούς. Ωραία, τι κατάλαβες τώρα. Πήγαινε, πήγε, πήρε μια θέση εκεί, τώρα πήρε την πω. Έχει άλλη ταλίκα πιο μπροστά. Κοιτάξτε εκεί επιμονή ρε παιδιά, κοιτάξτε εκεί επιμονή. Βρε, μπες μέσα πιο δεξιά, βρε άχρηστε. Μπες μέσα πιο εδώ, άλλος απέναντι έχει παρκάρει πάνω εκεί, έχει μπλοκάρει πιο πολύ το δρόμο. Ρε. Πραγματικά μια τροχιά που σου χρειάζεται. Και τώρα επιτέλους μπαίνουμε στη σκάλα. Για να δούμε. Πότε περνάω αυτή τη γέφυρα, Παναγία μου, Χριστέ μου. Παναγία μου, παιδιά, σφίγγει σούφρα μου. Ειλικρινά σας το λέω, φοβάμαι ότι αυτή η γέφυρα είναι φιάλτης για μένα. Φοβάμαι ότι θα σπάσει και θα πέσω μέσα στο νερό. Έλα παιδιά. Γεια σου και εσένα, κανένας γνωστός ήταν τώρα. Κοιτάξτε, σε κατοικημένη περιοχή κοιτάξτε πως τρέχει. Με όρια ταχύτητα στα 50 χιλιόμετρα. 40 πλέον. Εν τω μεταξύ τώρα, άλλο στράβο σε αυτό το σημείο στη σκάλα. Αριστερά δεν επιτρέπεται τώρα να παρκάρεις. Μάρτι έχουμε ακόμα. Θα πιάσει και την κουβέντα τώρα, να κάνεις και παρακόλληση. Τουλάχιστον έβγαλε φλας. Πώς το έπαθε. Πήρε χαμπάρι ότι πίσω του είναι το αυτοκίνητο με τους ελληνάρες οδηγούς. Μήπως τυχόν. Ωεο. Για να δούμε. Εδώ. Κοιτάξτε εδώ ρε παιδιά, κοιτάξτε εδώ. Έχουνε παρκάρει. Μία τροχέα δηλαδή. Μία τροχέα. Εδώ άλλος με το Hilux έχει παρκάρει και ανάποδα. Και παράνομα και ανάποδα. Άρε Παναγία μου. Άρε Παναγία μου, ρε. Έρε χωριό. Έλεγε ο Κρέσπο. Ορίστε. Οι άλλοι εδώ πέρα, εδώ τα γαϊδούρια. Πάνω σκουπιδοντενεκές. Ο κουβάς τους κουβάδες. Ε, κουβάς. Κουβάς. Τελικά το έχει μάρκα ρέψει. Όσοι έχουν Citroën, όσοι έχουν Citroën, είναι. Πάρ' τον ένα και χτύπα τον άλλον. Εδώ άλλος. Ναι, μην έχει παρκάρει δεξιά, αλλά έχει παρκάρει ανάποδα. Ο άλλος πιο μπροστά με το Skoda. Ο άλλος έχει καβαλήσει πεζοδρόμιο. Η κάμερα, παιδιά, η βάση μου είναι γιόλο. Οχ, πούλμαν. Τώρα. Να είναι καλά, ο άνθρωπος μας έκανε χώρο. Όχι, θέλω να ξεφορτώσω κόσμο, γι' αυτό μας έκανε χώρο. Είπα κι εγώ.
συνεχάμε που λένε μερικοί μέσα στη σκάλα. Πραγματικά θα ήθελα μια φορά να μπορούσα, ρε παιδιά, να κάνω live stream μέσα του, μέσα από το αυτοκίνητο, να μπορούσα να κάνω live stream, να τραβάω και να βλέπεις σε πραγματικό χρόνο το τι γίνεται, να συμβαίνει εκείνη τη στιγμή. Πραγματικά μακάρι να μπορούσα, αλλά τέλος πάντων δεν σχολιάζω. Βέβαια είπαμε, αριστερά όσοι είναι παρκαρισμένοι, οι Ελληνάρες με δόξα και τιμή. Ο άλλος έχει πάει παρκάρει με το άσπρο στη γωνία πάνω. Τι να πω. Μπα και άλλος έβγαλε φλας. Σόπα ρε. Πώς το πάθανε. Ο άλλος μπροστά με το Toyota έβαλε τον εύξο γκόλο και έφυγε. Παλικάρι, σε κατοικημένη περιοχή είσαι ακόμα, ε! Μην τρέχεις. Συνεχίζουμε ακάθεκτη. Βγήκαμε και από τη σκάλα. Και σε αυτό το σημείο, παιδιά, άλλο ένα επεισόδιο Ελληναράδων Οδικών έλαβε τέλος. Κάντε μια εγγραφούλα, share, like, comment, ό,τι γουστάρετε. Και θα τα ξαναπούμε, παιδιά, στο επόμενο επεισόδιο Ελληναράδων Οδηγών. Καλή συνέχεια.